εδώ και 3-4 μέρες έχει εξαπολυθεί μια τεράστια επιχείρηση δολοφονίας χαρακτήρα μου για άλλη μια φορά. Νιώθω την υποχρέωση να απαντήσω, απάντησα πριν και με μια ανακοίνωση. Κοιτάξτε ποια είναι η μεγάλη εικόνα. Βγαίνει ο Τσουκάτος στο δικαστήριο και λέει το 2000 το Πασόκ πήρε 16 δισεκατομμύρια δραχμές από εταιρείες που κρατάνε την ανωνυμία τους βέβαια και οι οποίες και σήμερα χρηματοδοτούν πολιτικά κόμματα για να κάνει εκλογές το 2000. Βγαίνουν στην επιφάνεια ότι το πρώτο θέμα αυτή η ανεξάρτητη εφημερίδα έχει πέρα από τα δάνεια 3 εκατομμύρια ευρώ που έχει το χρηματοδότησε λέει ένας εφοπλιστής μέσω μπροστινών του και με καταθέσει στην Ελβετία με 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε να μετράτε καλά, κύριε Γεωργιάδη, τα εκατομμύρια, τα δισεκατομμύρια. Όχι διάλογο, όχι διάλογο. Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε, ο κύριος πετάχτηκε. Λοιπόν, βγαίνει ότι ο ίδιος εφοπλιστής έχει χρηματοδοτήσει την εταιρεία της κυρίας Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη με 800.000 ευρώ. Και ποιο είναι το θέμα των ημερών? Ποιο είναι το θέμα των ημερών? Διότι όλα αυτά έγιναν μονόστιλα. Είναι ότι εγώ πήρα δάνειο 100.000 ευρώ. Για το οποίο ξεκίνησε ένα σπέκουλο. Καταρχήν, μία υποσημείωση μόνο γιατί εγώ είμαι διάφανος. Πού είναι όλοι αυτοί οι υπερασπιστές των προσωπικών δικαιωμάτων? Πού είναι όλοι αυτοί οι οποίοι ρηγεί το φρύδι τους και το δέρμα τους όταν αποκαλύπτονται προσωπικά στοιχεία? Πού είναι όλοι αυτοί να υπερασπίσουν την κατακρεούργηση εμού? Και δεν είναι με το εμένα, εγώ είμαι μπροστά και τα σηκώνω. Της οικογένειάς μου με αυτό που έχει γίνει. Πλήρη παρέτηση. Δεν με νοιάζει αυτό. Το θέμα είναι αυτό. Βγαίνει μια διαρροή η οποία λέει ότι πήρε παράνομο δάνειο. Βγαίνει η τράπεζα και λέει όχι, και λέει είναι νόμιμο το δάνειο. Τα πάντα. Και την ίδια στιγμή βγαίνει ο κύριος Λουμνάρας λίγο μετά, τα έγινε χθες, γιατί έχει σημασία και η χρονική σειρά, ενώ βγαίνει δελτίο τύπου από την Τράπεζα Αττικής που απαντάει σε όλους αυτούς με τα πρωινάδικα, με τις εκπομπές, Πορτοσάλτε, Παπαπαναγιώτου, για όλοι Τριβόλη και όλοι αυτοί έτσι, που ταϊζόταν και παλιότερα από το κεμπνό όλο το σύστημα αυτό, το ΜΜΕ. Βγαίνει διαρροή της Τράπεζας της Ελλάδας ότι συγκάλεσε για να ελέγξει τον νόμιμο ή όχι του δανείου. Βεβαίως. Πήρα τηλέφωνο τον κύριο Στουρνάρα. Σαφώς και τον πήρα. Και το είπα και επιβεβαιώνω πλήρως τη συνομιλία που διεμπήθηκε και δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του ντοκουμέντου. Βγαίνει να διαψεύσει το περιεχόμενο της συνομιλίας. Για να μιλήσουμε πολιτικά. Υπάρχει καμία διάψευση του περιεχομένου της συνομιλίας που λέω ότι πολύ καλά το κάνετε κύριε Στουρνάρα. Αυτό είστε. Ο αρχιτραπεζίτης της χώρας. Και πρέπει να ελέγξετε και τα δημόσια πρόσωπα εάν το πήρανε νόμιμα ή όχι το δάνειο. Πολύ καλά το κάνετε. Αλλά από τη στιγμή που είχε τέτοια ευαισθησία και λειτουργείτε με τέτοια ανεξάρτητη θεσμική ακεραιότητα, για δείτε λίγο και μια σειρά από άλλα δάνεια για τα οποία δεν έχετε κάνει απολύτως τίποτα και ούτε μονοστιλάκι πουθενά. Και ποια είναι αυτά τα δάνεια? 33 εκατομμύρια το πρώτο θέμα. Απαιτητά πρέπει να είναι από την Τράπεζα Πειραιώς εδώ και κανένα χρόνο. Και τι γίνεται? Εκεί δεν τον ενδιαφέρει η κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας που της βαράει πιστόλι ένα μεγάλο ΜΜΕ. Δεν τον ενδιαφέρουν τα δάνεια. Δεν τον ενδιαφέρουνε αυτόν τον ανεξάρτητο τραπεζίτη. Δάνεια άλλων πολιτικών προσώπων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Ένας εσύ που έχουν δει. Πάπ' το χεράκι πάνω, πάπ' το χεράκι πάνω. Λοιπόν, ακούστε τώρα πάνω. Κύριε Πολάκη, σε ένα λεπτό κλείστε απαντώντας, γιατί το θέμα ήταν άλλο.
Εάν ήξερε λοιπόν, ο κύριος Τουρνάρας λοιπόν, ότι τον μαγνητοφωνούσατε ή όχι. Λοιπόν. Αυτό πείτε μας και τελειώστε. Λοιπόν. Κύριε Γεωργιάδη, δεν είμαι τυφλός. Λοιπόν. Εγώ διευθύνω όποτε θέλω θα δώσω το λόγο. Λοιπόν, κλείστε σε ένα λεπτό. Του λέω λοιπόν ότι όπως ελέγξατε εμένα στην έδρα κομμένα. Όπως ελέγξατε και εμένα, βεβαίως να προχωρήσετε και στον έλεγχο των υπόλοιπων δανείων τα οποία υπάρχουν, που αφορούν πολιτικά πρόσωπα, που αφορούν μια σειρά από προβεβλημένες επιχειρήσεις της χώρας κτλ. Και να τον κάνετε αυτόν τον έλεγχο και να το ζητήσετε. Για να δούμε τι. Μόλις τελειώνουμε το τηλέφωνο και αφού έχουν περάσει τα δελτία ειδήσεων, στέλνει και η Τράπεζα της Ελλάδας ότι το θέμα είναι λήξαν, είναι νόμιμο προϊόν της Αττικής, της Attica Bank. Πετάει την πιχτούλα, βέβαια, έχει πάρει μόνο ο Πολάκης, μόνο το πολιτικό πρόσωπο, δεν λέει πως οι άλλοι έχουν πάρει. Και τώρα, σήμερα, αντί να πούμε αυτά, έτσι, ότι όλη η επιχείρηση προσωπικής μου κατακρεούργησης των τριών ημερών για να καλυφτούν όλα αυτά που βγήκανε στη φόρα σε σχέση με τις χρηματοδοτήσεις από offshore του πρώτου θέματος της συζύγου του κ. Μητσοτάκη κτλ. Έτσι, το πρόβλημα είναι αν το ηχογράφησα. Δεν ηχογραφώ κανέναν εγώ, παιδιά. Ό,τι έχω να πω, το λέω καθαρά και εξάστρα και μπροστά. Το λέω καθαρά και εξάστρα και μπροστά. Να μην χρησιμοποιεί και να μην πετάει την μπάλα στην εξέδρα ο κύριος Τουρνάρας για να στρέψουμε την κουβέντα με γελιότητες περί, πώς το λένε, δήθεν κακουργηματικής πράξης και ζούμε του. Να πει πολιτικά, διαψεύδει το περιεχόμενο της ουσιαστικής συνομιλίας. Ωραία, την οποία κλείσατε, είχαμε. Δεν απαντήσατε στο ερώτημά μου. Τα υπόλοιπα είναι απλά για να έχουν να λένε όλοι αυτοί οι παπαγάλοι, οι οποίοι το καταλαβαίνουν. Το νιώθω του συμπονού. Δεν ηχογράφησε. Ναι.